Αλλάζουμε θέμα. Αδιανόητες είναι πλέον οι προκλήσεις από την Τουρκία, που φαίνεται πως συστηματικά κλιμακώνει την ένταση με τον πρόεδρο Ερντογκάν να δίνει τον τόνο και τα μέσα ενημέρωσης να ακολουθούν, φτιάχνοντας σενάρια ακόμα και για σύγκρουση στην περιοχή της Κρήτης. Η Αθήνα προτιμά την οδό της ψυχραιμίας και του διεθνούς δικαίου, αλλά είναι σαφές ότι η Άγκυρα θα παίξει το χαρτί του ρόλου που της δίνει το ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Σκηνικό έντασης με την Ελλάδα στην Άγκυρα, με δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων και ρεπορτάζ τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναπαράγουν σενάρια ακόμα και για πιθανά σημεία ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Αναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά ότι με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο απαντάμε στις όποιες ρητορικές ακρότητες της Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς τον τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς κατά οποιοδήποτε τρόπο θα αλλάξουμε την υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Στην τουρκική ρητορική απαντούμε με αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία, είναι η απάντηση της Αθήνας. Αναλαμβάνουμε ακόμα μια φορά ότι με σταθερότητα, αυτοπεποίθηση και με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο απαντάμε στις όποιες ρητορικές ακρότητες της Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς τον τελευταίο διάστημα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς κατά οποιοδήποτε τρόπο θα αλλάξουμε την υπεύθυνη στάση με την οποία αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν έκανε όμως άλλη μια προκλητική κίνηση, λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ χωρίς την Τουρκία δεν νοείται, ενώ η Ελλάδα δεν έχει καμία αξία για τη συμμαχία. Rahatsız olması veya Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-Yunanistan NATO ilişkilerini ne yapmaz? Zayıflatmaz. Çünkü Türkiye'siz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymet harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil. Είχε προηγηθεί μια δήλωση που ενόχλησε την Άγκυρα από την πλευρά του State Department, που κατέστησε σαφές ότι δεν υφίσταται θέμα κυρώσεων κατά της Ελλάδας για τους S-300 στην Κρήτη, αφού το σύστημα αποκτήθηκε στη δεκαετία του 1990, ενώ ο νόμος που προβλέπει την επιβολή κυρώσεων υιοθετήθηκε πολύ αργότερα. Στρατηγικό τέχτιτ, Yunanistan ασκερή ύσο άλληνε γετρίπ, Τουρκία σιλάχ το ορουτμασίνο κυσκυρτάν, ve bunun için ασκερή yığınak yapan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hiç kuşku yok ki Türkiye her türlü ihmale bütün milli güç unsurlarıyla hazır. Την τακτική των προκλήσεων είχε ανοίξει νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χούλουσι Ακάρ, ο οποίος με στολή πιλότου μπήκε σε μαχητικό και πέταξε πάνω από το Τσανάκαλε. 1919-1922 bir işgal girişiminde bulundu Yunanistan. Bazı ülkelerin teşvikiyle, desteğiyle. Bunun sonucunda hüsrana uğradılar. Bu ısrarınızdan vazgeçin. Bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Δεν θα διολυστήσουμε σε ρητορική αναβίωση του παρελθόντος. Κοιτάμε σαν μια ευρωπαϊκή δημοκρατία προς το μέλλον, γιατί για εμάς έχουν σημασία τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, η δημοκρατία και το διεθνές δίκαιο, απάντησε από την ελληνική πλευρά ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, αντιπτέραρχος στην Αποστρατεία, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πτέραρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κλείδου. Καλησπέρα και καλή σεζόν και καλές εκπομπές. Αμήν. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Όπως το λέγαμε και πριν κλείσουμε για τη θερινή περίοδο τις συναντήσεις μας, τις τηλεοπτικές, η Τουρκία θα κορυφώνει. Η Ελλάδα παίζει το χαρτί της ψυχραιμίας. Είχαμε μιλήσει και για αλλαγή του δόγματος αντιδράσεων έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Φαίνεται ότι έχουμε κάνει κάποια σημαντικά βήματα σε αυτό. Πολλά μπορούμε να πούμε, λίγα δεν πρέπει να τα πούμε. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Το ζήτημα είναι πώς εκτιμάτε ότι θα εξαλειφθεί η κατάσταση από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, κυρία Κλήτου, ο Ερντογάν είναι εγκλωβισμένος στα διέξοδά του. Αυτό είναι γεγονός. Τα οποία τα δημιούργησε η ίδια η πολιτική του. Το ότι έχει πρόβλημα στην οικονομία. Το ότι έχει πρόβλημα με τους μετανάστες. Το ότι επίσης η διαφθορά είναι διάχυτη και αμφισβητείται από το 50% και παραπάνω του τουρκικού λαού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια. Είναι λόγω της πολιτικής που ακολούθησε. Και όταν η Τουρκία είναι έτσι, εξάγει κρίσης. Εξάγει κρίση. Αυτή τη στιγμή τι προσπαθεί να δείξει ο Ερντογάν? Ότι είναι ισχυρός, ότι έχει κύρος και ότι παρουσιάζει μια ισχυρή Τουρκία.
Η ισχύ στην οποία θέλει να παρουσιάσει αυτή την ισχυρή Τουρκία είναι επίπλαστη. Είναι μια προβαλλόμενη ισχύ και δεν είναι η πραγματική, και αυτό το ξέρει. Και το μεγάλο πρόβλημα και η ανησυχία, αν θέλετε, του Ερντογάν, ο τρόμος θα το έλεγα εγώ, είναι η ενίσχυση της πολεμικής μας αεροπορίας, η ενίσχυση της χώρας μας, των ενόπλων δυνάμεων και σε διπλωματικό επίπεδο και βεβαίως σε επίπεδο ισχύως. Ο Ερντογάν έχει πρόβλημα, κυρία Κλήτου. Έχει πρόβλημα στην πολεμική αεροπορία, η οποία βλέπει καθημερινά να καθυλώνεται, και αυτή είναι πραγματικότητα. Το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, οι πτέραρχοι. Και εγώ θα πω το εξής, εδώ ταιριάζει, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, η κριτική Μαντινάδη, η οποία λέει άλλο να είσαι ισχυρός και άλλο να το δείχνεις, άλλο να έχεις οράματα και άλλο να τα πιάνεις. Επομένως, μπορεί να δείχνει ισχυρός, δεν είναι ισχυρός ο Ερντογάν. Έφαγε και μπορεί το άδειασμα από τους Αμερικανούς. Δεν πρόκειται να τα πετύχει ποτέ. Έφαγε και το άδειασμα από τους Αμερικανούς για τους S-300, γιατί εκεί προσπάθησε να δημιουργήσει ένα θέμα. Κοιτάξτε, περίμενε μια άλλη απάντηση. Γιατί εκεί πόνταρε ότι θα εκθέσει την Ελλάδα, ότι δήθεν είναι το αδύνατο σημείο. Παρ' όλα αυτά όμως το ήξερε και ο ίδιος ότι S-300 τοποθετηθήκαν στην Κρήτη τότε με αντίδραση της Τουρκίας και της Αμερικής και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο. Το είχε κάνει και παλαιότερα θέμα όταν είχε πέσει τις κυρώσεις. Το ήξερε αυτό το πράγμα. Άρα ήθελε να τα συμψηφίσει και να πει γιατί, ναι, αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί οι S-300 στο αμυντικό δόγμα. Όχι, του ΝΑΤΟ. Δεν προστατεύουν την Ιτρόπο τη Σούδα. Κοιτάξτε, τα S-300 είναι σε ενέργεια, αλλά λειτουργούν κατόπιν συνεννόησης με το ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν έχουν ενσωματωθεί και τα έχουν χρησιμοποιήσει και οι Ισραηλινοί και οι Αμερικάνοι, τα ανατολικά αεροσκάφη, για να δούνε περίπου πώς λειτουργεί το σύστημα, επειδή είναι, ας το πούμε, μια εκδοχή λίγο πιο κάτω από το S-400. Και αυτό το ξέρει η Τουρκία. Από την άλλη, να πούμε και το εξής, κυρία Κλήτου. Αυτό που λέει η Τουρκία είχε γίνει πριν 4 ημέρες. Στην αρχή τι είπε? Ότι τα αεροσκάφη τα ελληνικά, τα ραντάρ τα ελληνικά των αεροσκαφών κλειδώσανε τα τουρκικά. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ανατολικές ασχέσεις. Ψευδές αυτό. Είδε ότι αυτό δεν πιάνει και μετά από 4 ημέρες βγήκαν και είπαν ότι οι S-300. Μα αν ήταν πραγματικά αλήθεια, θα το κάνανε μετά από 4 ημέρες ή την ίδια ημέρα που θα ήταν ένα ατού στα χέρια της Τουρκίας. Επομένως, καρφίζονται οτιδήποτε προκειμένου να εκθέσουν την Ελλάδα. Δεν τα καταφέρουν και την απάντηση την πήραν. Και η απάντηση τι μας λέει με λίγα λόγια της Αμερικής? Ότι το πρόβλημα δεν είναι η S-300, είναι η S-400. Και αυτό, να πούμε, εξόργησε τον Ερντογάν. Όπως κάθε ανακοίνωση ή δήλωση που δεν συμφέρει ή δεν ευχαριστεί και ικανοποιεί τον Ερντογάν, βεβαίως τον εξοργίζει, ναι, και προβαίνει τώρα, σε χυδαίες δηλώσεις. Και με αυτές τις πιέσεις που δέχεται, πόσο φοβόμαστε ή πόσο πιθανό θεωρούμε, για να το διατυπώσω πιο κομψά, ένα θερμό επεισόδιο ή μια, κοιτάξτε, πρόκληση εγώ... ή μια μεγάλη πρόκληση. Ας μην το πούμε θερμό επεισόδιο, γιατί έχει και άλλες παραμέτρους. Μια μεγάλη πρόκληση ανάλογη αυτής που είχαμε ζήσει προδιετίας, ας πούμε. Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το τολμήσει ο Ερντογάν, διότι αφενός μεν δεν έχει την ισχύ, και αφετέρου το μήνυμα που πήρε από την Ελλάδα είναι σαφέστατο. Ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει δυναμικά σε μια οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Και μάλιστα θα αντιδράσει όχι σημειακά, θα αντιδράσει γενικά. Από την άλλη, υπάρχει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είδατε ότι η Ρωσία κόβει τελείως το φυσικό αέριο. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Θα αφήσουν οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Αμερικοί να έχουμε μία νέα ένταση με τεράστια προβλήματα στο ΝΑΤΟ σε αυτή την περιοχή? Όχι, κυρία Κλήτου. Και κάτι άλλο επίσης που το βλέπει ο Ερντογάν. Βλέπει σιγά σιγά ότι στο ενεργειακό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου μένει απ' έξω. Και τι εννοώ? Είχαμε μία είδηση τελευταία που την προσπεράσαμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναφερθήκαμε. Είχαμε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης, ενώ της Ελλάδος, επισπεύδεται η διαδικασία και σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα έχει φτηνό αιωλικό ρεύμα από την Αίγυπτο και βεβαίως και η Ευρώπη. Άρα τι βλέπουμε? Δημιουργείται μια νέα δυναμική, η Τουρκία μένει απ' έξω και βεβαίως μένει έξω από το παιχνίδι, διότι αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση
ακυρώνει στην ουσία το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι. Είναι ένα αλλά άλλο που από την άλλη πλευρά, Πτέραρχε, ήταν ενδιαφέροντα τα κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων που βρέθηκαν στο οικόπεδο στην Κύπρο. Εκτιμάται ότι είναι ενδιαφέροντα και αυτά που είναι νοτίως της Κρήτης, τα δικά μας νερά. Και αυτό δεν αυξάνει, αν θέλετε, τις πιθανότητες του να διεκδικήσει συνεκμετάλλευση ο Ερντογκάν ή να διεκδικήσει χώρους αμφισβητούμενους κατά το δικό του αφήγημα. Άλλο το να λέω θα διεκδικήσω ή έχω συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και χρησιμοποιώ το διεθνές δίκαιο κατά το δικούν όπως με συμφέρει, και άλλο να το κάνω πράξη. Και γι' αυτό λέω, το πιστεύω ακράδαντα και εκτιμώ ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που παίζονται πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την ενέργεια από τον πόλεμο της Ουκρανίας και από την πρόθεση της πλέον της Ρωσίας να φέρει σε δύσκολη θέση την Ευρώπη, δεν θα του το επιτρέψουν. Και γι' αυτό θα μείνει απ' έξω, εκτός κι αν διορθωθεί, εκτός κι αν συμπεριφερθεί όπως πρέπει να συμπεριφερθεί ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ ή αν θέλετε σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες της Ευρώπης. Έτσι, δύσκολες, δεν δείχνει αυτή τη στιγμή διάθεση συμμόρφωσης. Αυτά τα οποία συζητάμε τώρα, μέχρι τώρα, έχουν να κάνουν με το αμιγώς επιχειρησιακό σχέδιο μιας πρόκλησης που θα μπορούσε να εξελιχθεί και να δυναμητήσει την ισορροπία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει όμως και το θέμα του Εύρου και το θέμα των μεταναστευτικών ροών. Πόση πιθανότητα δίνεται στο να δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα, παριστάνοντας και ο ίδιος το θύμα που πιέζεται από αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους που θέλουν στον ηλιομήρα. Ο ίδιος δημιούργησε το πρόβλημα μέσα στην Τουρκία. Το να έχει 4 εκατομμύρια που λέμε και να λέει ο Κιλιτσάρογλου έχει 10 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε. Ο ίδιος δημιούργησε το πρόβλημα τόσο με την εισβολή στη Ρωσία, στη Συρία και στο Ιράκ, όσο και τις στήσεις της χαμηλού κόστους που οργανώτιζε από την Αφρική, τον Μπαγκλαντές κλπ. Για να τους χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Άρα λοιπόν του γύρισε μπούμερακα. Από την άλλη, εκτιμώ ότι δεν θα δημιουργήσει τόσο πρόβλημα, δηλαδή ένα άλλο, ας το πούμε, Φεβρουάριο του 2020 Μάρτιο, δεν θα το έχουμε. Αυτό που είναι για μένα το πιο επικίνδυνο και σαφώς έχει μελετηθεί είναι να εξαπολύσει κύματα, να προωθήσει κύματα προσφύγων σε όλη την έκταση του Αιγαίου, από βορρά μέχρι νότου. Αυτό είναι το επικίνδυνο και εκεί θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να λάβουμε μέτρα. Κίνδυνο να δημιουργηθεί πρόβλημα με τις μετακινήσεις στις νησίδες του Εύρου, διαβλέπετε, ή εκεί είναι χαρτογραφημένα και οριοθετημένα? Εκεί δεν μπορεί, γιατί ήδη και ο φράκτης θα επεκταθεί, υπάρχουν συστήματα, ενισχύεται η δύναμή μας κλπ. Δεν έχει τη δυνατότητα. Κάποιες προβοκάτσεις πιθανώς να τις επιχειρήσει, γιατί αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλει να το δημιουργήσει, θα το δημιουργήσει στο Αιγαίο, όπου η έκταση είναι μεγάλη και εκεί χρειάζεται να είμαστε με όλες μας τις δυνάμεις συνεχώς στο πεδίο. Δεν μπορεί να το επιτηρήσω. Εδώ βγαίνουν στο Ιόνιο πλέον καραβιές με μετανάστες. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Τα σύνορα εκεί είναι μεγάλα, θέλει αυστηρή επιτήρηση και θεωρώ εκεί θα είναι το πρόβλημα. Και προϊόντος του χρόνου και πλησιάζοντας τις εκλογές και βλέποντας ότι δεν τις κερδίζει, γιατί αυτό είναι το μέλημά του, τότε ναι, θεωρώ ότι θα κορυφώσει ακόμη περισσότερο την έκταση σε αυτό το πεδίο, όχι σε άλλο πεδίο. Το ερώτημα τώρα, μιας και θέσατε το ζήτημα των εκλογών και με αυτό να κλείσουμε, είναι ότι ο Ερντογκάν δείχνει έξαλλος, έτσι όπως το περιγράψατε. Από την άλλη είναι ακόμα πιο έξαλλη η αντιπολίτευσή του, δηλαδή δεν βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ, ακόμα και αν επενδύσουμε σε μια αλλαγή προσώπων και καθεστώτος στην Τουρκία. Αυτοί που έρχονται από πίσω, στη ρητορική του μίσους και του διχασμού, είναι χειρότεροι από τον ίδιο τον Ερντογκάν. Κοιτάξτε, η στρατηγική της Τουρκίας είναι η ίδια, δεν αλλάζει. Αλλάζει η τακτική και ο τρόπος κάθε φορά ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτό το ξέρουμε. Όποιος και να έρθει. Αλλά εκτιμώ ότι ο καινούριος, αν ο Ερντογκάν χάσει τις εκλογές, και εξαρτάται πώς θα τις χάσει, θα δημιουργήσει πρόβλημα, δεν θα δημιουργήσει, θα είναι ομαλή αυτή η μετάβαση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει συζήτηση. Από την άλλη, εκτιμώ, δεν θα είναι ούτε ο Κιλιτσάρογλου ούτε η Αξενέρ. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα και δυναμία της αντιπολίτευσης να ορίσουν τον ηγέτη, τον καινούργιο ηγέτη, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον Ερντογκάν. Και αυτός ο ηγέτης,
Όποιος και να είναι, ναι, σαφώς θα είναι δεσμευμένος από τον Ιερό Όρκο, πλην όμως θα είναι πιο ελεγχόμενος από τη Δύση και από την Αμερική και σαφώς εμείς θα έχουμε ένα μεγάλο διάστημα να ανατάξουμε περισσότερο τις δυνάμεις μας, θα έρθουν τα καινούργια οπλικά μας συστήματα, οπότε τα δεδομένα αλλάζουν. Άρα η Ελλάδα δεν θα είναι η χθεσινή, η προχθεσινή ή πριν από λίγα χρόνια. Θα είναι μια υπερδύναμη η Ελλάδα και αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το λέμε μόνο στα λόγια, αλλά αυτό το λένε και οι Τούρκοι. Φοβούνται και τα Ραφάλ, φοβούνται και τους Μέτεωρ, φοβούνται όλα τα οπλικά συστήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Τέραρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα σημαντικά είπαμε απόψε. Να είστε και καλά. Και ήτανε και αισιόδοξα εδώ που τα λέμε. Μας ανεβάσατε το χρόνημα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να είμαστε έτσι, διότι η Τουρκία αυτό θέλει. Να μας φοβήσει, να δημιουργούμε κι εμείς πανικό, να αυξάνεται η ένταση, γιατί θέλει να διατηρεί αυτή την ένταση. Σωστά. Και μάλιστα να τα ρίχνει στην Ελλάδα ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη που αυξάνει την ένταση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι.